Ερχόμαστε, εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τέχνη. Οικαστικά θα έχουμε στην παρέα μας τον κυρία Πετουράκη. Ή βιάζομαι να έρθει η Παρασκευή, έτσι, ή είμαστε πολύ επιμελείς και προετοιμάζουμε έγκαιρα τις εκπομπές μας, γιατί φυσικά αύριο θα είναι ο κύριος Κατζουράκης στην παρέα μας. Σήμερα έχουμε σινεμά. Εγώ έχω μια μικρή κρυφή χαρά ότι εγώ ήμουν τελικά και θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί στα οικαστικά είναι εξαιρετικός και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μάτι δημιουργού. Να παρακολουθείς αύριο τη συνέντευξή του στην άλλη διάσταση, λοιπόν, και να μας πάει σινεμά. Άμα είναι να σας πάω σινεμά, κάτι θα κάνω. Εγώ επίσης έμαθα καινούργιες λέξεις και θέλω να τις μοιραστείς μαζί μας. Όχι τώρα, βρε Αλέξανδρο. Καλά, δεν σε καίω, εντάξει. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να εμπλουτίσω το λεξιλογιό μου. Και όπως θα εμπλουτίσουμε το λεξιλογιό μας, θα εμπλουτίσουμε και τις γνώσεις μας για τα φεστιβάλ στην Αθήνα. Γιατί αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, συνολικά θα ξεκινήσουν 4 φεστιβάλ. Έχουμε επιλέξει εμείς τα 3 από τα 4, γιατί το άλλο θα κάνουμε μια μεγαλύτερη παρουσίαση την επόμενη εβδομάδα. Όχι απλά για να σας δείξουμε το τι ταινίες πρόκειται να προβληθούν και πόσοι συνεφίλοι θα έρθουν χορτασμένοι μέχρι τα τέλη του Μαΐου για να μπουν στην καλοκαιρινή σεζόν, αλλά πιο πολύ για να σας δώσουμε και κάποιες προσκλήσεις για ένα φεστιβάλ που αξίζει πραγματικά την προσοχή σας. Είναι ένα φεστιβάλ που κρατάει όλο τον χρόνο αυτό στο οποίο αναφέρομαι. Μόλις δείτε το βίντεο θα επιστρέψουμε και θα συζητήσουμε γι' αυτό. Δύο σημαντικά αφιερώματα με διαφορά μιας εβδομάδας έρχονται για τους λάτρεις του κινηματογράφου αλλά και τους λάτρεις του καλτ που έχουν την τιμητική τους αυτές τις δύο εβδομάδες. Αυτή η εβδομάδα ξεκινάει με το αφιέρωμα στο σπουδαίο σκηνοθέτη Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, που ένα χρόνο πριν άφησε την τελευταία του πνοή. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα δούμε τον τελευταίο αυτοκράτορα σε έκδοση 3D, ενώ ταινίες όπως τον Κομφορμίστα το 1900, το Μικρό Βούδα, το Τελευταίο Ταγκό στο Παρίσι θα δελεάσουν όσους αγαπούν τον καλό κινηματογράφο εντός κινηματογραφικής αίθουσας. Οι προβολές ξεκινούν στις 2 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 8 στο κινηματογράφο Ιντεάλ, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας. Αργότερα μέσα στη χρονιά όμως και η ΕΡΤ2 θα τιμήσει το σπουδαίο σκηνοθέτη στο πλαίσιο της κινηματογραφικής λέσχης. Πληροφορίες σύντομα. Η κινηματογραφική λέσχη παρουσίασε το Φεβρουάριο αφιέρωμα στο Λουίς Μπουνιουέλ. Σε περίπτωση που το χάσατε μπορείτε να δείτε εκείνες τις ταινίες και αρκετές ακόμα στο ταινιόραμα. Με αφιέρωμα στις ταινίες του Βιμ Βέντερς, Λουίς Μπουνιουέλ, Ντέιβιντ Λίντς, Φάτι Χακίν, Τζιμ Τζάρμους, Αντρέι Ταρκόφσκι, το ταινιόραμα, ένας θεσμός που παραμένει σταθερός στη στέγη του, το Άστι, επιστρέφει από τις 16 Μαΐου μέχρι τις 3 Ιουλίου. Με ενιαίο εισιτήριο 5 ευρώ και σχεδόν καθημερινά 3 προβολές, συγκεντρώνει 143 ταινίες που κάθε συνεφίλ οφείλει να δει. Περισσότερα για το πρόγραμμα του φεστιβάλ στα ταμεία του κινηματογράφου Άστι, αλλά και στην ιστοσελίδα της Άμα Films. Τέλος, αυτό το Σάββατο στο Midnight Express, που με πολλή φροντίδα επιμελείται ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος, οι λάτρεις του καλτ οφείλουν να ξαγρυπνήσουν. Στον κινηματογράφο Αβόρα για μία μόνο προβολή έρχεται ο πρώτος Robocop. Αν είστε λάτρεις και εσείς των καλτ στιγμών της δεκαετίας του 80 και ιδιαίτερα του Robocop, ίσως είστε τυχεροί, αφού μετά το τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την προβολή του Σαββάτου στον κινηματογράφο Αβόρα. Λοιπόν, αυτές οι μεταμεσονύχτιες προβολές, θα πούμε ότι τρέχουν σχεδόν όλη την κινηματογραφική σεζόν. Δεν είναι μόνο ταινίες cult thriller όπως ξεκίνησε να λειτουργεί αυτός ο καινούριος θεσμός. Είναι ταινίες που πραγματικά αξίζει να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί μπορεί στην εποχή τους να είχαν μια διαφορετική ταυτότητα, τώρα τις βλέπουμε με διαφορετική κριτική ματιά. Και το ότι ξεκινάνε πολύ αργά το βράδυ, διπλά απολαυστικό. Λοιπόν, στο Facebook. Στο Facebook, στο inbox, δηλαδή μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, για να τα λέμε και ελληνικά, ότι το όνομά σας, ότι επιθυμείτε να διεκδικήσετε. Είστε μία από τις προσκλήσεις, από τις πόσες προσκλήσεις. 5 διπλές προσκλήσεις. 5 διπλές για πότε? Για το Σάββατο τα μεσάνυχτα που θα είμαστε όλοι εκεί για να τα απολαύσουμε. Ελπίζω και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Χαίρομαι εγώ. Τη στενή εβδομάδα μέσα στην εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα. Ευχαριστούμε και εσάς. Αύριο θα κλείσουμε την εβδομάδα. Την κλείνουμε όπως σήμερα, όπως βιάστηκα να πω. Αύριο εδώ λοιπόν στην ΕΡΤ. Άλλη διάσταση, δημόσια τηλεόραση. Και άλλα τέτοια πράγματα. Γεια και χαρά.